Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε θέμα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα είμαστε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας. Θα εισχωρήσουμε στη δίωξη ναρκωτικών και θα γνωρίσουμε την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Μείνετε εδώ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, ταξιάρχου, κύριο Αγάκο Γεώργιο. Κύριε Αγάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι, μαζί σας, και αυτή τη φορά θα εισβάλλουμε στην μάστιγα όλων των εποχών, τα ναρκωτικά. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Στη διάθεσή σας να πούμε λίγα πράγματα για τη μάστιγα αυτή που λέγεται ναρκωτικά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στην υπηρεσία, αρκετά στην ασφάλεια. Η εμπειρία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να μου λέγατε δύο λόγια για αυτή την υπηρεσία. Βεβαίως. Η ασφάλεια αποτελεί τον ένα κλάδο της αποστολής της ελληνικής αστυνομίας. Η αρμοδιότητα στα θέματα που επιλαμβάνεται και ασχολείται γενικότερα εκτείνεται σε μεγάλο φάσμα. Έχει μια πολυποικιλότητα, θα λέγαμε, αντικειμένου και δραστηριότητας. Η εμπειρία μου από αυτή την υπηρεσία έχει αποδώσει αρκετά πράγματα και πιστεύω ότι αποτελεί η ασφάλεια το δώρο της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια και τις ιδιαιτερότητες και την αποτελεσματικότητα που έχουν οι άλλοι κλάδοι της υπηρεσίας μας. Απορία πολλών ανθρώπων και δική μου για το πώς καταφέρνουν και περνάνε τα ναρκωτικά στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι, γενικότερα έχει μεγάλη έκταση συνόρων, τόσο χερσαίων όσο και θαλάσσιων. Παρ' όλα αυτά η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Όμως και εδώ φτάνουν τα ναρκωτικά. Οι διακινητές προετοιμάζονται με ποικίλους τρόπους και μάλιστα πολύ καιρό για να βρουν τη δυνατότητα και με τι μέσο θα προχωρήσουν και θα μεταφέρουν και στη χώρα μας ποσότητες ναρκωτικών. Με ποιο τρόπο ένας αστυνομικός μπορεί να διαπιστώσει ότι η ουσία που κατέχει κάποιος είναι απαγορευμένη? Μάλιστα. Στη σύλληψη ενός ανθρώπου. Για να διαπιστωθεί ότι μια ουσία είναι απαγορευμένη, θα πρέπει να ελεγχθεί κατάλληλα. Στις περιπτώσεις που απασχολούμαστε εμείς, προσάγεται στην υπηρεσία και συλλαμβάνεται ο φερόμενος ως ύποπτος διακινητής της ποσότητας ναρκωτικών. Η ποσότητα δε αυτή στέλνεται δείγμα στο χημείο του κράτους,
ούτως ώστε να ελεγχθεί για ποια ουσία πρόκειται, ποια είναι η περιεκτικότητά της και φυσικά αν είναι απαγορευμένη ή όχι και υπάγεται στον νόμο περί ναρκωτικών. Αφού λοιπόν διαπιστώσουμε αν οι ουσίες είναι απαγορευμένες, από εκεί και πέρα τι γίνεται, πού παραδίδονται οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών όπου κατάσχονται από την αστυνομία και ποια είναι αυτή η διαδικασία καταστροφής. Μάλιστα. Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατάσχονται φυλάσσονται σε ειδικές για το σκοπό αυτές αποθήκες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταστρέφονται δε μετά από συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία συμμετέχει η Ειδική Επιτροπή που προείσταται εισαγγελέας. Δεν καταστρέφονται ποσότητες ναρκωτικών που σύμφωνα με την νομοθεσία μας προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς σκοπούς. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Διοικητή Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα και θα ήθελα να ξεκινήσω μαζί σας την κουβέντα με τον βαθμό επικινδυνότητας των ανθρώπων που υπηρετούν στην υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών. Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε να κάνουμε με εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι πολλές φορές είναι αδίστακτοι
προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα αυτή την εποχή. Η κρίση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει επηρεάσει τους χρήστες. Οι χρήστες, πρώτα πρέπει να πούμε ότι οι χρήστες είναι άρρωστοι. Θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, οι έμποροι ναρκωτικών δυστυχώς μηχανεύονται διάφορους τρόπους, όπως η δημιουργία φθηνότερων ναρκωτικών, τα οποία και διοχετεύουν στις πιάτσες. Είναι μια ιδιαίτερη δουλειά. Είναι ένα λειτουργήμα, θα μπορούσα να πω. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να πάρετε εντολή για μια διακίνηση ναρκωτικών, εκείνη τη στιγμή εσείς, αλλά και οι συνάδελφοί σας, θα ήθελα να μάθω τα συναισθήματα. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και το ξέρουμε όλοι. Τι συναισθήματα βγαίνουν εκείνη τη στιγμή? Για το πάλι που έχετε να αντιμετωπίσετε, έτσι. Τα συναισθήματα είναι έντονα. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα συναντήσουμε. Μπορεί να πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο είναι μια απλή συναλλαγή μεταξύ χρηστών. Μπορεί όμως να βρεθούμε μπροστά σε μια αγοροπολισία μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Αλλάζουν οι παράμετροι. Είστε πολλά χρόνια στον χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες έτσι δύσκολες στιγμές. Δεν ξέρω αν είναι πολλές. Εύχομαι να μην είναι πολλές. Έχετε έτσι κάτι να θυμηθείτε όπου πραγματικά κινδυνεύσατε? Έχω κινδυνεύσει και εγώ, αλλά και οι συνάδελφοί μου. Θα σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό που συνέβη σε μένα. Με πυροβόλησαν με Καλάσνικοφ 11 φορές. Όταν λέτε 11 φορές? Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ναι, πυροβόλησε 11 φορές προς τα εμένα. Mm-hmm. Και όταν τον ακινητοποίησα, χωρίς να τραυματιστώ, διαπίστωσα ότι είχε στην κατοχή του και δύο χειρομοβίδες. Δύσκολη κατάσταση. Αρκετά δύσκολη. Έως πάρα πολύ δύσκολη. Που αυτό σημαίνει ότι είναι τόσο δύσκολη η δουλειά σας και γενικά η όλη κατάσταση, που θα πρέπει και η ψυχολογία σας και η διάθεσή σας να είναι πάντα πολύ καλή, πολύ ιδιαίτερη για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να σταθμίζουμε τις καταστάσεις κάθε φορά. Εδώ λοιπόν χρειάζονται πολύ καλές ισορροπίες. Φημίζεστε γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι εσείς που είστε στα συγκεκριμένα πόστα μπορείτε και διαχειρίζετε τέτοιου είδους καταστάσεις. Σίγουρα όμως ανησυχείτε και για τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Γιατί στις αποστολές, όταν παίρνετε τις εντολές για να φύγετε, δεν είστε μόνος. Σε μια επιχείρηση, έχετε την ευθύνη, θέλω να πω, των ανθρώπων. Σε μια επιχείρηση, η ασφάλεια του συναδέρφου μου, αλλά και των κακοποιών, είναι πρωτεύον ζήτημα. Ο σχεδιασμός γίνεται πάντα με στόχο να μην υπάρχει τραυματισμός. Είναι ένας στόχος πολύ ανθρώπινος και εύχομαι να μην υπάρξει ποτέ. Εδώ βέβαια τώρα, συζητάμε για τη μάστιγα των αιώνων. Ναρκωτικά, δύσκολη κατάσταση. Και ακόμη πιο δύσκολο όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρουμε τους λόγους, όπου μπλέκονται πολύ νωρίς. Και εκεί, για ακόμη μια φορά, καλείστε εσείς να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και όπως και την κάνετε. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε απέναντί μας ένα παιδί 14, 15, 16, ανήλικο? Δυστυχώς έχουμε βρεθεί και σε αυτή την κατάσταση να συλλάβουμε και ανήλικους ηλικίας 15, 16, 17 ετών. Ο ρόλος υπηρεσίας μας είναι καθαρά κατασταλτικός. Διενεργούμε προανάκριση πάντα εφόσον υπάρχει αδίκημα. Πέρα βέβαια από αυτό, καλούμε τους γονείς ενός ανήλικου ατόμου, τους ενημερώνουμε και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε
σε αυτό που, στην απορία τους, αυτό που σκέφτονται. Έχουν, έτσι από την εμπειρία σας, είναι εκπληκτοί. Δεν το περιμένουν περισσότεροι ή είναι και κάποιοι που το γνωρίζουν? Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές οι γονείς ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους. Τι περίπου γίνεται. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να σας επισημάνω ότι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση τόσο για μένα όσο και για τους συνεργάτες μου δεν είναι να πιάσουμε έναν έμπορο ναρκωτικών, αλλά να κατορθώσουμε, να βοηθήσουμε ένα ανήλικο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, να βγει από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Και είναι πολύ σωστό και είναι και πολύ ωραίος ο στόχος. Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, στιγματίζεται ένα παιδί. Σε κανέναν, με κανέναν τρόπο. Απλώς ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί, θα πρέπει να βρει το στόχο της ζωής, να καταλάβει ότι τα ναρκωτικά οδηγούν στο θάνατο. Το νόημα της ζωής είναι άλλο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Διευθυντή Ασφαλείας Λάρισας, στον αστυνομικό υποδιευθυντή κύριο Βασιλείου Γιώργο. Καλησπέρα σας. Yes. Κύριε Βασιλείου, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον ρόλο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Λοιπόν, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας, όπως όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, χειρίζεται θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Τι εννοούμε τώρα? Τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας είναι αυτά που αφορούν τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, της δίωξης των ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου, της αρχαιοκαπηλείας, του οργανωμένου εγκλήματος και της προστασίας του εθνικού νομίσματος. Επίσης είναι αρμόδια για την αναζήτηση και σύλληψη διωκωμένων προσώπων, αναζήτηση εξαφανιστέντων, καθώς και για την προστασία των ενηλίκων. Τα θέματα της κρατικής ασφάλειας είναι αυτά που αφορούν την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, την τήρηση των διατάξεων σχετικά με τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, καθώς και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του ρατσισμού. Όσον αφορά όμως την δίωξη ναρκωτικών. Η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η Ελλάδα έχει καταρτήσει και υλοποιεί πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο κατά των ναρκωτικών, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο νομό Λάρισας, το σχέδιο αυτό υλοποιείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, συνεπικουρούμενο από όλες τις υπηρεσίες του νομού. Αντιλαμβάνομαι πως επειδή η δουλειά σας είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν υπάρχει και ωράριο. Δηλαδή, όσες ώρες είμαι εδώ, βλέπω ανθρώπους να κινούνται, υπάρχει πολύ ένταση στη δουλειά και αντιλαμβάνομαι ότι το σπίτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα γίνεται αυτό. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην ασφάλεια και στη δίωξη των ναρκωτικών εργάζονται πέραν του αστυνομικού ωραρίου,
υπερβαίνουν σημαντικά το περιουσιακό καθήκον και μέσα από αντίξωες συνθήκες καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επιτυχίες και κέρα πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα και στον πόλεμο ναρκωτικών στην περιοχή μας. Τυχαίνει πολλές φορές, δυστυχώς, σε μια βόλτα μας, γενικά, όταν κινούμαστε έξω, κάποιοι από εμάς, τους πολίτες, να βλέπουμε να γίνεται διακίνηση. Μας τρομάζει όλο αυτό, μας φοβίζει πολύ. Για τους ανθρώπους που δυστυχώς θα τύχουν σε μια τέτοια συνάντηση, πώς πρέπει να ενεργήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, χωρίς να φοβόμαστε, γιατί σίγουρα ο φόβος υπάρχει. Καταρχήν, οι πολίτες δεν πρέπει να φοβούνται την αστυνομία. Αρχίζουμε αυτό. Μπορούν να πάρουν σε αστυνομικές υπηρεσίες και να δηλώσουν ότι θέλουν να διατηρηθεί η ανωνυμότητά τους. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Να πάρουν στα διψήφια νούμερα, τα διψήφια νούμερα που έχουμε, το 100 και το 109, ή στις κατατόπους αστυνομικές υπηρεσίες που είναι. Και να καταγγείλουν αυτό που βλέπουν. Είτε είναι διακίνηση ναρκωτικών, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Χωρίς βέβαια ποτέ να φοβούνται και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το όνομά τους. Έτσι ακριβώς. Να ζητήσουν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό αυτό.